Την Ελλάδα της κρίσης και της στοχοποίησης μεγάλου αριθμού ανθρώπων, οι γιατροί του κόσμου βλέπουν καθημερινά τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και το πιο δραματικό είναι ότι σε αυτόν τον κοινωνικό αποκλεισμό οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Λένε Δώρα, είμαι 27 χρονών, έχω δύο παιδιά, δύο αγόρια, τώρα περιμένω το τρίτο. Τα παιδιά μου είναι 7 και 6 χρονών. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν δουλεύουμε ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου. Δεν έχουμε ασφάλεια και ευτυχώς μας βοηθάνε πολύ εδώ στους γιατρού του κόσμου. Φάρμακα, εξετάσεις, συμβόλαια στα παιδιά. Παρακολουθείς τώρα που είμαι έγκυος. Είπες έχεις δύο αγόρια. Ναι. Πού έχεις γεννήσει? Τότε είχα διαρρυγίας και έχω γεννήσει στο Τζάνιο, Πειραιά. Το Τζάνιο είναι δημόσιο νοσοκομείο? Είναι δημόσιο, ναι. Τώρα τι έχει αλλάξει, για ποιο λόγο δεν μπορείς να πας σε ένα δημόσιο? Δεν μας καλύπτουν τώρα φάρμακα, ασβέστιο, σίδερο, αυτά, παρακολουθήσει. Θέλουν βιβλιάριο υγείας. Δεν μπορούμε. Κάθε μέρα όλο και περισσότερες γυναίκες έρχονται, οι οποίες ήταν ασφαλισμένες, δεν έχουν ασφάλεια πια, εργαζόντουσαν, είναι άνεργες πια, είναι έγκυες και πρέπει να πληρώσουν όλο τον προγεννητικό έλεγχο, να πληρώσουν τα φάρμακά τους, τα φάρμακα της εγκυμοσύνης, τα απαραίτητα, το σίδηρο, το ασβέστιο, να πληρώσουν τον τοκετό τους. Προσπαθούμε και τις στηρίζουμε. Τις στηρίζουμε και στην προγεννητική περίοδο και στη διάρκεια του τοκετού και μετά από τον τοκετό. Σε οικογένειες που έχουν χάσει οι γονείς την ασφαλιστική τους κάλυψη, αυτά τα παιδιά έχουν δικαίωμα, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά στην Ελλάδα, στην πρόληψη και στο εμβόλιο. Εμείς λοιπόν, οι γιατροί του κόσμου, στεκόμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Καθημερινά εμβολιάζουμε παιδιά στα πολυατρία μας, στις κινητές μονάδες. Πιστεύουμε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα, βασικό δικαίωμα του παιδιού, η πρόληψη και το εμβόλιο. Είμαι ο Στέλιος. Είμαι ανασφάλιστος και δεν μπορώ να εμβολιάσω σε δημόσιο νοσοκομείο το παιδί μου γιατί δεν έχω ασφάλεια. Οπότε είμαστε του γιατρού του κόσμου που έχουν παρακολουθήσει την εγκυμοσύνη της γυναίκας μου, παρακολουθούν και εμβολιάζουν το παιδάκι μου. Άνεργος είμαι 1,5 χρόνο, οικοδόμο στο επάγγελμα. Πώς αλλιώς σας βοηθάνε οι γιατροί του κόσμου, τι σας προσφέρουν, ε? Με τρόφιμα, με γάλατα για το παιδάκι, με γάλα μπεμπελίνο, ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, να είναι καλά, ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, βοηθάνε όλο τον κόσμο και εμάς μαζί, δηλαδή και εμβολιάκια και φαρμακάκια. Πόσο καιρό πηγαίνεις? 2 χρόνια. Από τότε που σταμάτησε το ΙΚΑΟ. Και δεν μπορώ να πάω πλέον σε δημόσιο νοσοκομείο.